νέες πολεμικές απειλές εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΠΕ, όπου δήλωσε πως η Ελλάδα θα πάθει ξανά ότι έπαθε στη Μικρασιατική καταστροφή. Επίσης είπε, είμαστε αυτοί που αποδείξαμε ότι το να υπηρετούμε την Κωνσταντινούπολη είναι το ίδιο σημαντικό με το να την κατακτάς. Ενώ σημείωσε στη συνέχεια πως με την άσκηση στη Σμύρνη η Τουρκία έστειλε το απαραίτητο μήνυμα στους συνομιλητές της Τουρκίας. Στη συνέχεια δε αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, την οποία και κατονόμασε, λέγοντας πως γνωρίζουμε το παιχνίδι που παίζεται με τη χώρα μας μέσω της Ελλάδας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε κακομαθημένη την Ελλάδα και τόνισε πως έχει ξαμολυθεί από άλλους. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα πρόθυμα μας βάζει απέναντί της. Αναφέρθηκε ωστόσο και στην άσκηση ΕΦΕΣ 2022 λέγοντας «Στείλαμε το μήνυμά μας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο από τη Σμύρνη, όπου παρακολουθήσαμε την άσκηση ΕΦΕΣ 2022». Ο Τούρκος πρόεδρος κατέληξε «Βάζουν την Ελλάδα να μας επιτίθεται. Αν δεν αλλάξει μυαλά, όπως και στο παρελθόν θα υποστεί και τώρα τα ίδια», αναφερόμενος για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ημέρες στη Μικρασιατική καταστροφή και απειλώντας την Ελλάδα ότι θα το πληρώσει.